Με ένα σημαντικό πλέγμα συναυλιών, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανοίγει νέα χρονιά για την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Θα είναι ένα πρόγραμμα πλούσιο, το οποίο χαρακτηρίζει η εκπαίδευση, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, μεγάλο στοίχημα, και αρχίζουμε σιγά σιγά να υλοποιούμε πράγματα. Θα έχουμε δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα για μικρούς και μεγαλύτερους φίλους. Είναι η πολύ σπουδαία συναυλία με τον Μουράι Περάια. Είναι πλούτο συμφωνικό συναυλιών με έργα Debussy και Bernstein που θα τιμήσουμε ιδιαίτερα, αλλά και πολλούς άλλους συνθέτες, πολλές πρώτες εκτελέσεις για την ορχήστρα. Η Κρατική Ορχήστρα θέλει να απευθύνεται, να διευρύνεται της δραστηριότητας και να φτάνει σε ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό του κόσμου της πόλης, γιατί με το μέγεθο της πόλης και το μέγεθο των συναυλιών είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που δεν ξέρουν ακόμα ότι υπάρχει κρατική ορχήστρα στην Θεσσαλονίκη. Με την υποστήριξη της πολιτείας και την εμπιστοσύνη της Υπουργού Λιδίας Χωνιόρδου, το σχήμα πέτυχε την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και την τακτοποίηση παλιών φορολογικών εκκρεμωτήτων. Η Υπουργός στηρίζει πάρα πολύ την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και ειδικά και νέες προσπάθειες, λίγο πιο διαφορετικές, λίγο πιο καινούριες, νέες συνεργασίες, όπως επίσης και την παρουσία μας σε πόλεις εκτός Θεσσαλονίκης. Και είναι και πράγματα τα οποία προσπαθήσουμε μέσα στο πρόγραμμα μας να τα έχουμε όσο και περισσότερο. Αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα, με 7 συνεργασίες συνολικά στη νέα σεζόν. Ίσως η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι η εμφάνιση του πολύ σπουδαίου διεθνούς φήμης πιανίστα Μαρία Περάχια στη Θεσσαλονίκη, εάν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στην πόλη, στο τέλος του Ιανουαρίου 2018. Η ευκαιρία δίδεται με την επιτυχή συζήτηση με τον Μουράια Περάχια, ο οποίος κατάγεται από Θεσσαλονίκη. Του κάναμε την πρόταση να έχουμε μια συνεργασία και με το Μέγαρο Μουσικής και να δώσει μια συναυλία 28 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του επόμενου εξαμήνου ολοκληρώνεται τον Ιούνιο με γκάλα όπερας για τον Τζοακίνο Ροσίνη και συναυλία για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής.